Αγαπητές φίλοι και φίλοι, καλησπέρα σας. Σήμερα έχουμε δύο πολύ μεγάλους καλεσμένους στην ιστορική αίθουσα του ΟΑΚΑ, μέσα στην Άρση Βαρών. Τον κύριο και προπονητή, ομοσπονδιακό προπονητή της Εθνικής Ομάδας Άρση Βαρών, τον κύριο Γιάννη Κατσαϊδόνη και την Ευτυχία Ανανιάδου. Σας καλησπερίζω στους 12 θεούς. Θα ξεκινήσω από τον κύριο Κατσαϊδόνη, που τον εγνωρίζω εδώ και πολλά χρόνια πίσω, επί εποχής Ηλία Μπαζίνα. Θα ήθελα να μας πείτε τη δική σας, κύριε Κατσαϊδόνη, ιστορική αναδρομή, να μάθουν και οι νεότεροι ποιος είναι αυτός ο προπονητής της Άρσης Βαρών. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ ξεκίνησα αρχές δεκαετίας 70. Ασχολήθηκα πρώτα με την πάλη. Ήμουν πρωταθλητής στους νέους στην πάλη στα 48 κιλά. Δηλαδή το 1972. Δηλαδή περίπου μέχρι το 73. Τέλειο 73. Που ξεκίνησα να συμβαλώνω. Εκεί γνώρισα κάποιο προπονητή, ο οποίος με δελέασε με την Άρση Βαρών, γιατί μου άρεσε, είδα που σηκώναν τα παιδιά, είδαμε ένα αγώνα εκεί στο Πανελλήνιο. Αλλά και κάτι ίδιο όμως. Βέβαια. Έτσι. Αλλά είμαι και εγώ από τη φύση μου δυνατός και ξεκίνησα σιγά σιγά την Άρση Βαρών. Το πρώτο τρίμηνο, μπορώ να πω, είχε ένα Πανελλήνιο πρωτάθλημα αφήμα. Γυμνάστηκα δηλαδή περίπου 3 μήνες και βγήκα τρίτος Πανελληνικής. Πολύ ωραία. Και μετέπειτα αφιερώθηκα πραγματικά στην Άρση Βαρών, γιατί αγάπησα πάρα πολύ. Και από το 1975 και μετά ξεκίνησαν οι επιτυχίες. Πρώτη μεγάλη επιτυχία ήταν το 1975, σαν έφηβος. Συμμετοχή μου πρώτη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αφήβων. Και μετέπειτα στο Παγκόσμιο, μετά από 3 μήνες, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών. Που κατέλαβα τη 10η θέση στους άντρες και την 7η, καθότι έφηβος, την 7η στους άντρες στο Ευρωπαϊκό. Και κατέληψε και το ρεκόρ εφήβων που το είχε ένας Ρώσος. Μέσα αυτό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Μόσχας. Και στη μεγαλύτερη σχολή, αν δεν κάνω λάθος, σ' άρεσε βάλω. Ναι. Και εκεί ήταν η μεγαλύτερη μου επιτυχία. Πολύ ωραία, μεγάλη επιτυχία. Και το 1979, πρώτος Μεσογειακός, αφού πρώτα είχα πάρει και τρίτο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Εφήβων στα 56 κιλά στην Σόφια, στην κατηγορία των 56 κιλών. Και εκείνη η μεγάλη σχολή, αν δεν κάνω λάθος. Και όλη η Ανατολική τότε ήταν κορυφή. Και στην κορυφή. Και συνεχίζουν. Μέχρι το 1980, 79 πρώτος Μεσογειακός, 80 συμμετοχή στην Ολυμπιάδα της Μόσχας με την 10η θέση. Που για μένα είναι σαν να πήρα μετάλλιο. Δηλαδή, με τα θηρία δηλαδή, που αγωνιζόσαμε τότε και με συνθήκες εμείς. Γιατί εγώ δούλευα και δηλαδή, δεν ήμουν επαγγελματία. Αλλά δόξα τω Θεώ, κατάφερα να φτάσω μέχρι το 84 στη δεύτερη Ολυμπιάδα στο Λος Άντζελες με 1η θέση. Στα 56 κιλά πάλι και με ατομική επίδοση στο τέλος της καριέρας μου. Αυτό είναι σημαντικό γιατί είχα μια ανωδική σταθερή εξέλιξη. Και φυσικά πρωταθλητής Ελλάδος πολλές φορές. Από το 1995 μέχρι το 1990, γιατί συνέχιζα μετά και αγωνιζόμενα. Συνεχόμενα. Μετά σταμάτησα, έγινα προπονητής, αλλά μπορούσα να συμμετέχω στο πανελλήνιο. Αυτό θέλω τώρα να ρωτήσω. Πώς περάσαμε στο κομμάτι της προπονητικής? Εγώ είχα ένα μεγάλο προπονητή, ήταν ένα αθλητής, το Βολονότο Ρογκούσκι, όταν ήταν το 1985 μέχρι το 1988 και λίγο πιο πριν. Μόλις τελείωσα στην αθλητική μου καριέρα, αυτός με είδε που βοηθούσε εκεί στην προπόνηση. Μου άρεσε που στο τέλος των αγώνων που τελείωνα, βοήθαγα τα παιδιά. Γιατί εγώ ξεκίναγα. Τελείωνα γρήγορα, γιατί ήμουν μικρή κατηγορία και είχα περιθώριο μετά να βοηθήσω, ας πούμε. Γιατί δεν είχε τότε βοηθό προπονητή και με καλούσε, έτσι, μου έλεγε πράγματα. Βοήθησε με στο ζέσταμα, στη σάουνα, ξέρω τα παιδιά. Και αυτό μου άρεσε εδώ. Και συνεχίζεται και μπήκατε στο κομμάτι της προπονητικής. Από το 15 και μετά έγινε προπονητής. Ομοσπονδιακός με τους νέους, μετά με τους εφήβους, μετά έγινα προπονητής με την Εθνική Ομάδα των Γυναικών. Κατακτήσαμε και την πρώτη θέση στην Ευρώπη το 1998 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ναι. Η γυναικεία ομάδα και πολλές αθλήτριες. Έχουν περάσει, εννοείται. Με την Dream Team ήσασταν. Με τον Χρήστο Νεαγόγο μέχρι το 2004. Και τον κύριο Παναγιώτη μαζί, τον κύριο Σπύρου. Σπύρου. Με τον Νίκο τον Ηλιάδη, με πολλούς παλιούς αθλητές. Και όλοι μαζί συντελεστές μιας πολύ μεγάλης επιτυχίας που αυτό το πράγμα
Δεν ξαναγράφεται τόσο εύκολα. Η αίθουσα αυτή, όπως είπατε, είναι πραγματικά ιστορική, γιατί περάσαν όλοι από εδώ. Και η γενιά δική μου, και μετέπειτα είμαι οι Ολυμπιονίδες. Ο Κάχη, ο Πύρος, ο Βαλέρος, όλα τα παιδιά. Εγώ το θυμάμαι, γιατί όταν ερχόμουν τότε εδώ για τα διαδικαστικά της Χειροπάλης και έβρισκα τον κύριο Ηλία, όπως θυμάστε, τον αείμνη στον κύριο Μπαζίνα. Ο οποίος είχε μεγάλο πάθος. Τα δυναμικά. Με ό,τι καταπιανόταν. Καλά, αυτό ήταν η μεγάλη του αδυναμία. Και έδωσε και ένα κομμάτι και στον Πρατεφέρ. Μα εγώ τον έχω πει επανειλημμένος, ο πατέρας της Χειροπάλης και το πιστεύω ακράδαντα αυτό. Και ήταν και πατέρας όλων μας, γιατί μας αγαπούσε σαν παιδιά όλων. Του Ηλία το οφείλουμε πολλά και τον μνημονευόμαστε πάντα, γιατί ήταν ένας πολύ καλός και εξαγάπητος άνθρωπος. Βεβαίως. Και αφιέρωσε πάρα πολύ έτσι, με τη διαφήμιση δηλαδή, του αθλήματος. Βοήθησε, βοήθησε. Παλιά τον Βαρδανιά θυμάμαι στην Ελλάδα, είχε κάνει τα δείξει βίντεο, είχε κάνει ένα ντοκιμαντέρ στην τηλεόραση. Βοήθησε πάρα πολύ. Ευτυχία, για πες μας καταρχήν μέχρι στιγμής. Πού βρισκόμαστε, τι έχει κατακτήσει η Ανανιάδου, να μάθει ο κόσμος. Έχω από το 2004 μέχρι το 2015 κερδίσει όλα τα πανελλήνια πρωταθλήματα και εφήβων και τώρα γυναικών πια, γιατί μεγάλωσα, 28 χρονών. Έχω τέταρτη θέση σε όπλο πρωτάθλημα, έχω πέμπτη θέση σε πανευρωπαϊκό εφήβων, έκτη θέση σε πανευρωπαϊκό, σε παγκόσμιο και έχω και πέμπτη θέση των γυναικών, σε πανευρωπαϊκό γυναικών. Και φέτος θα συμμετάσχω στο παγκόσμιο, που είναι πρώτη φορά σε παγκόσμιο γυναικών. Πόσα χρόνια ασχολείσαι και τι ήταν εκείνο που σε έβαλε σε αυτό το τόσο δυναμικό άθλημα? Εγώ μπήκανο, ήμουνα στο στίβο, έκανα σφαίρα. Μου άρεσε γενικά η ασφαλόνα, απλά. Ίσως στα δυναμικά άθλημα. Ήμουν στο δυναμικό άθλημα. Εντάξει, δεν με τρέλαινε κιόλα ο στίβος τόσο πολύ όσο η ασφαλόνα. Και έτυχε το 2004, ευτυχώς, και πήγα. Με αφήσαν το καλοκαίρι ο προπονητής τότε του στίβου και μου λέει πήγαινε κάνει γιατί δεν μπορώ. Και κάναμε βάρη και μετά έμεινα για πάντα εκεί. Κόλλησα, έμεινα για πάντα εκεί. Μου πάνε ξανά, ποτέ ξανά πίσω. Έδεσε. Έδεσε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω. Πολύ καλά όλα αυτά που πήραμε και η Ελλάδα δοξάστηκε και κλάψαμε και συγκινηθήκαμε και χαρήκαμε και πανηγυρίσαμε και όχι μόνο με τον Πύρο και με όλα τα παιδιά μαζί όλη αυτή η ομάδα. Αλλά εντάξει, αυτό που έγινε με τον Πύρο ήταν κάτι εξωπραγματικό. 4 Ολυμπιακά μετάλλια είναι πολύ δύσκολο. Τεράστια ιστορία. Παγκόσμια ιστορία. Θα ήθελα να ρωτήσω, μετά από όλη αυτή την ομάδα, την ονειρική ομάδα, έχουμε τώρα παιδιά που μπορούμε να συνεχίσουμε να διαπρέπουμε σε παγκόσμια, σε πανευρωπαϊκά, ακόμα και στην Ολυμπιάδα. Έχουμε τέτοιους αθλητές, έχουμε φυτώριο. Κοιτάξτε, επειδή οι εποχές αλλάζουν και δυσκολεύουν τα πράγματα, δηλαδή δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ στην Ελλάδα, λόγω της οικονομικής κρίσης, έχει επηρεαστεί γενικά όλος ο χώρος του αθλητισμού. Και μεμονωμένα βλέπεις κάποιους αθλητές που προσπαθούν πραγματικά μόνοι τους. Γιατί τώρα και οικονομικά δεν έχουν λεφτά οι ομοσπονδίες να στηρίξουν τους αθλητές, τους προπονητές και δυνατότητες λιγότερους για αγώνες. Και έτσι μέσα από τους αγώνες, γιατί παλιά υπήρχαν πάρα πολλοί αγώνες. Και για τους νέους αθλητές. Αυτό το θυμάμαι. Που έβλεπες κάθε μήνα σχεδόν είχαμε αγώνα. Αυτή τη στιγμή η δυνατότητα της ομοσπονδίας λόγω οικονομικής κρίσης και επιχορήγησης κάνει 2 αγώνες το χρόνο, αλλά πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ. Και ξέρεις, όταν δεν διαφημίζεις το άθλημά σου, δεν μπορείς να φέρεις και αθλητές, δηλαδή νέους αθλητές. Γιατί παλιά, μην ξεχνάμε, υπήρχε αυτή η μεγάλη διαφήμιση από την Dream Team, από τον Πύρο, από τον Κάτι, τον Βαλέρη, από τον Σαμπάνη, από όλα τα παιδιά. Κάθε εβδομάδα έβλεπες διαφήμιση. Δηλαδή είχαν αγώνες, μετάλλια και όλο αυτό υπήρχε ένα κίνητρο εισρωής νέων αθλητών. Έφτιαχνε μια μεγάλη υποδομή. Και οι σύλλογοι δουλεύαν με μικρά παιδιά, προπονητές υπήρχαν. Τώρα έχει σταματήσει αυτό λόγω των γεγονότων. Λόγω του ότι δεν υπάρχει διαφήμιση, να φανταστείτε, το λέω τώρα, εμείς τώρα με την ευθυγεία, είναι πρώτη φορά, μετά από τόσο καιρό δηλαδή που κάνουμε την ονομασία, η πρώτη που άρχισε να μας πάρει τη συνέντευξη. Αυτό είναι μια διαφήμιση για το χώρο μας. Δεν είναι για μένα προσωπικά, ούτε για την ευτυχία. Εγώ πιστεύω ότι είναι, και το είπα και προηγουμένως στην ευτυχία, αυτή είναι η ηθική μας υποχρέωση από τη στιγμή που κάναμε μια αθλητική εκπομπή με διαφορετικό πνεύμα που θέλουμε να μάθουν ο κόσμος. Τους παλιούς αθλητές, γιατί δεν υπάρχει μέλλον αν δεν υπάρχει η ιστορία πίσω. Σε εμάς το παρελθόν σου. Έτσι, δεν γίνεται αυτό. Γνωρίζουν τα παιδιά. Και τα νέα παιδιά να μαθαίνουν
τους ανθρώπους που γράψαν ιστορία, γιατί μπορεί μέσα από αυτό και κάποια παιδιά να αφορμιστούν, να ασχοληθούν και αγόρια και κορίτσια και με την Άρση Βαρών. Και επ' ευκαιρία θέλω να, να δείξετε μετά τη φωτογραφία του Τόφα. Την έχω βάλει επίτηδες εκεί. Να... Αν δεν κάνω λάθος, είναι πατρινός, έτσι. Δεν κάνω λάθος, πατρινός. Για να θυμούνται οι παλιότεροι, οι νεότεροι και οι παλιότεροι δηλαδή, ποιος ήταν ο Τόφαλος. Και πολλοί έρχονται καινούργιοι, πολλοί άνθρωποι εδώ πέρα που βλέπουν τον χώρο και καρφώνονται στη φωτογραφία. Και λέει, από αυτή τη φράση λέει βγήκε ο Τόφαλος. Βεβαίως. Και τους εξηγώ ότι ο Τόφαλος ήταν παλιός Ολυμπιονίκης στην Άρση Βαρών. Απλά ήταν τεράστιο. Μαζί με τον Καγκόσμιο που πρέπει να του το ενθυμίζουμε. Βεβαίως. Και δίπλα, παραδίπλα από την φωτογραφία του Νίκου του Ιλιάδη, που πριν τον πύρο είχε αγωνιστεί σε 4 Ολυμπιάδες, του Χρήστου Ιακώβου παραδίπλα. Μα το ξέρω, και ο κύριος Ιακώβου ήταν αθλητής. Του έχω βάλει μαζί δίπλα-δίπλα για να θυμάται ο κόσμος. Να βλέπω τη φωτογραφία, σου λέει ποιος είναι. Δηλαδή γι' αυτό και εγώ προσπαθώ μέσα από τις φωτογραφίες. Να βλέπουν τα παιδιά ότι ποιος είναι ο τόπος. Και από τις φωτογραφίες και από την εκπομπή μας. Και δεν είναι ότι κάναμε τώρα εδώ μια εκπομπή και τελειώσαμε. Να είστε πολύ βέβαιοι, και αυτό σας το υπόσχομαι και το λέω και δημόσια, ότι θα είμαστε σε όλα τα δυναμικά αθλήματα κοντά για να μαθαίνει η νεολαία. Για πες μου τώρα, Ευτυχία, είμαστε έτοιμοι για τις 22 του μήνα στο Χιούστον? Έτοιμοι. Είμαστε πανέτοιμοι. Η προετοιμασία πάει καλά. Είμαστε στην ευθεία, τώρα στην τελική ευθεία. Και νομίζω ότι θα πάρουμε μια καλή θέση, μια αξιοπρεπή εμφάνιση. Να μπούμε στη δεκαπεντάδα, να προσπαθήσουμε να μπούμε στη δεκαπεντάδα, γιατί δεν είναι εύκολη χρονιά. Είναι προελπιακή χρονιά και όλοι θέλουν ένα εισιτήριο. Όπως και εμείς. Έχουμε ελπίδες για αυτό το εισιτήριο. Ναι, νομίζω πως ναι. Το θέλω πάρα πολύ. Έχω προσπαθήσει πάρα πολύ. Πολύ ωραία. Εύχομαι τότε καλή επιτυχία. Μακάρι, μακάρι, να πάνε όλα καλά. Εύχομαι καλή επιτυχία και όχι μόνο σε σένα, σε όλα τα παιδιά της ελληνικής αποστολής. Γιατί πρέπει να προχωράμε, να βγάζουμε καινούριους αθλητές, να βλέπει ο κόσμος, γιατί μόνο έτσι μπορεί και το άθλημα να προχωρήσει. Όχι μόνο το η Άρση Βαρών, όλα τα αθλήματα. Καλή επιτυχία σου εύχομαι. Πείτε μου, κύριε Κατσαϊδόνη, σε ποιο σύλλογο ανήκετε, γιατί αυτό δεν το αναφέραμε, και εσείς και η αθλητριά σας, η Ευτυχία. Ανήκουμε στο πρότυπο Αθλητικό Κέντρο Χαλανδρίου, που στεγάζεται σε αυτό το χώρο. Μάλιστα. Και η Ανανιάδο είναι αθλήτρια του πρότυπου Αθλητικού Κέντρου Χαλανδρίου. Συνεχίζουμε τη συνέντευξή μας με μια αθλήτρια, μεγάλη αθλήτρια που άφησε μεγάλη ιστορία στην Άρση Βαρών. Έχω τη χαρά να είναι μαζί μας η Άννα Στρούγκου. Σε καλησπερίζω στους 12 θεούς στην εκπομπή μας. Και θα ήθελα να μάθουν οι τηλεθεατές μας ποια είναι η Άννα Στρούγκου. Τι έχει κερδίσει η Άννα Στρούγκου? Εγώ ήμουν αθλήτρια, από τις πρώτες αθλήτριες της γυναικείας Άρση Βαρών. Ξεκίνησα το 1989 με το δεύτερο πανελλήνιο πρωτάθλημα που έγινε, τυχαία, και βγήκα πρώτη. Έκτοτε μ' άρεσε η Άρση Βαρών, εντάχθηκα στην εθνική ομάδα, έκανα μέχρι το 1999 και εμείς, ας πούμε, η ομάδα η δικιά μας, με τον προπονητή μας, τον Γιάννη τον Κατσαϊδόνη, φτάσαμε τη γυναικεία ομάδα, πιστεύω, σε επίπεδο ομαδικό. Θαυματουργός ο κύριος Κατσαϊδόνης, έτσι, θαυματουργός. Ναι, βέβαια. Για μένα, ίσως ο καλύτερος προπονητής που υπήρξε στην Άρση Βαρών, την ελληνική, την οποία και γνωρίζω. Είναι αγνός άνθρωπος, είναι άνθρωπος που κατέχει το άθλημα και είναι άνθρωπος που αγαπάει τα παιδιά και τους αθλητές αγαπάει. Και του αρέσει αυτό που κάνει, άσχετα με τα ωφέλη, τα χρηματικά και τα αυτά, τα οποία όπως ξέρουμε ούτε ήταν ποτέ πολλά, ούτε και βέβαια είναι. Όταν υπάρχει αγάπη σε ένα άθλημα, ναι, τα και ωφέλη. Και μας κρατάει ακόμα εδώ. Ναι. Βλέπετε ότι κρατάει ακόμα ζωντανό ένα χώρο, ο οποίος χωρίς το Γιάννη, το μόνο από ότι δεν θα υπήρχε. Δεν θα υπήρχε ούτε καν η αίθουσα για μένα. Θέλω να μας πεις, Άννα, τι έχεις κερδίσει σε επίπεδο και πανελληνίων, και παγκοσμίων και πανευρωπαϊκών. Τι έχεις κερδίσει, τι τίτλους έχεις πάρει? Ναι, εγώ ήμουν αθλήτρια στην εθνική ομάδα από το 1989 μέχρι το 1999. Όλη αυτή την ενδεκαετία έχω κερδίσει όλα τα πανελλήνια πρωταθλήματα στις κατηγορίες των 50 και 53 που υπήρχαν τότε, και πιο παλιά την 52 και την 56 κατηγορία. Έχω κερδίσει 7 συνεχόμενες φορές το πρωτάθλημα χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω κερδίσει 2 χρυσά πανευρωπαϊκά μετάλλια συνόλου, 5 σε κίνηση χρυσά, έχω κάνει πανευρωπαϊκά ρεκόρ και στις 2 κινήσεις και στο σύνολο.
Έχω κερδίσει πολλά σημαίνια και πολλά χάλκινα σε επίπεδο πανευρωπαϊκών αγώνων και έχω κερδίσει σχεδόν κάθε χρονιά μου μέσα στην πεντάδα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και έχω κερδίσει και ένα χάλκινο στην κίνηση του ΖΤΕ, το 1994 στην Κωνσταντινούπολη μέσα. Αυτά είναι. Δεν είναι και λίγα. Άμα αρχίζουν να πούμε όλα αναλυτικά. Και έχω κερδίσει και ένα πρωτάθλημα χειροπάλης. Το ξεχάσαμε. Αυτό το άφησες για τελευταίο. Μάλλον αυτό το άφησες για έκπληξη. Ναι, είναι αυτή η έκπληξη. Θα ήθελα να μας πει δύο κουβέντες ο αγαπητός φίλος από τα παλιά, ο Νίκος ο Καραμπουρνιώτης, πρωταθλητής στις ρήψεις και πρωταθλητής και στο τρίαθλο. Στους Μεσογειακούς. Σε καλησπερίζω στην εκπομπή μας. Να ξέρετε ότι από εδώ και στο εξής θα έχετε βήμα για όλα τα δυναμικά αθλήματα. Θα έχουμε τακτικές επισκέψεις, θα ενημερώνουμε τον κόσμο να μαθαίνει τι γίνεται όχι μόνο με την Άρση Βαρών και με το τρίαθλο που έχει ανέβει πολύ στην Ελλάδα και το βλέπω. Πες μας λοιπόν τώρα τις διακρίσεις σου στα αγωνίσματα που έχεις κάνει και θα ήθελα να μας πεις για πού προετοιμάζεσαι και τι βλέπεις σε αυτούς τους αγώνες που θα πας. Εγώ είμαι ένας αθλητής των ρήψεων. Μετά ήρθα εδώ στην Άρση Βαρών με τον Γιάννη τον Κατσαϊδόνη, όπως όλοι. Με αγκάλιασε ο δάσκαλος και στη συνέχεια ασχολήθηκα με το δυναμικό τρίαθλο. Το δυναμικό τρίαθλο είναι ένα άθλημα καθαρά δύναμης. Είναι πολύ απλό τεχνικά, αλλά πολύ δύσκολο σαν άθλημα γιατί είναι καθαρά δυναμικό άθλημα. Συνήθως το κάνανε αρσιβαρίστες, παλαιστές, ρήπτες, χειροπαλαιστές, δηλαδή ό,τι έχει να κάνει με δυναμικό αθλητισμό. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα διοργανώνονται αγώνες και η συμμετοχή ξεπερνάει και συμμετοχές από τις μεγαλύτερες ομοσπονδίες. Όπως μιλάμε για αυτό που θα γίνει το Σάββατο. Ναι, θα είμαστε εκεί, θα το καλύψουμε αυτό. Ναι, το γίνονται πανελλήνια πρωταθλήματα στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα. Υπάρχει πάνω ο Χρήστος Καμαριανάκης με το team του, ο οποίος ξεκίνησε έτσι αυτό το πράγμα που ξεκίνησε από παλιά, το συνέχισε με αγάπη και στην Αθήνα ο Χρόνος ο Τραστόγιανος με τον Ανδρέα τον Κολέτη και τον Κώστα τον Τρυφινόπουλο, το αγκαλιάσανε και το μεγαλουργήσανε και αυτή τη στιγμή είναι το άθλημα το οποίο εάν μπει κάτω από μία σημαία όλο ο κόσμος του δυναμικού τριάθλου, από τις τόσες συμμετοχές που έχει, θα θέλουμε μια εβδομάδα προκριματικούς για να γίνει πανελλήνιο πρωτάθλημα. Μιλάμε, Αντώνη, για πάρα πολλές συμμετοχές. Έρχονται bodybuilders, έρχονται αρσιβαρίστες. Όσοι πιστεύουν ότι είναι πολύ δυνατοί και μπορούν να καταφέρουν πολλά κιλά να κάνουν. Όμως, θα ήθελα να πεις και να μάθουν οι τηλεθεατές μας, όταν εννοείς τρίαθλο, για ποιες ασκήσεις μιλάμε. Είναι τρεις κινήσεις. Η μία είναι ο πάγκος, ο γνωστός μας. Η άλλη είναι το βαθύ κάθισμα και η άλλη είναι η άρση θανάτου ή το deadlift, όπως λέμε. Τα οποία σηκώνει στα κιλά από το έδαφος μέχρι τη μέση. Κλείνοντας αυτή την εκπομπή μας σήμερα, που γεμίσαμε δύναμη εδώ με τόσα σίδερα και με τους θόρυβους που ακούσαμε, θα ήθελα να ρωτήσω, είστε 30 χρόνια προπονητής Άρσης Βαρών. 30 χρόνια. Πέραν του Σωτήρη του Μπατσινίλα που ξέρετε ότι έχει πάρει παγκόσμιο το 89, τώρα πολύ πρόσφατα ήρθαν άλλα 3 χρυσά μετάλλια από τη Μαλαισία. Πάλι με αρσιβαρίστα, με τον Γιώργο Χαραλαμπόπουλο, ο Παντελής ο Φιλικίδης που είναι στο χώρο σαφέστατα και είναι ο συνήθις ύποπτος, μια που έχει πάρει πολλά στο χώρο της χειροβάλης, και ο Μιχάλης ο Μανιαδάκης που δεν είναι στο χώρο βέβαια σαν συμβαρών. Θέλω να μας πείτε κύριε Γιάννη, τι γίνεται τώρα και παίρνουν παγκόσμια όλοι οι παλιοί πρωταθλητές Άρση Βαρών. Πού οφείλεται αυτό? Αυτό οφείλεται στην προπόνηση της Άρση Βαρών. Δηλαδή, οι πιο δυνατοί άνθρωποι είναι οι αρσιβαρίστες. Καλά έλεγε λοιπόν ο αείμνηστος, σήμερα θα μιλήσουμε για το δυναμικότερο άθλημα. Όπως το λέτε, και όταν γίνεται σωστά η προπόνηση της Άρση Βαρών, βοηθάει ανεξαιρέτως όλα τα αθλήματα. Για μένα είναι το άθλημα των αθλημάτων. Το σούπερ άθλημα δηλαδή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή για μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Eres tan bonita, ay, pero mentirosa.
engañas a los hombres. Siempre con mentira, mentirosa. Eres tan bonita. Díselo. Pero mentirosa. ¿Cómo? Me engañas a los hombres. Siempre con mentira, mentirosa. ¡Ay! ¡Vamos allá! Tan bonita que tú eres. Ay, tan bonita y tan mentirosa, mamá. Tan mentirosa contigo. Στην House Care δραστηριοποιούμαστε στον χώρο της εξυπηρέτησης πολυκατοικιών από το 1993. Στις υπηρεσίες περιλαμβάνουμε την παροχή πετρελαίου θέρμανσης, απολιμάνσεις χώρων, αναγόμωση πυροσβεστήρων, καθαρισμοί κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων και διαχείριση πολυκατοικιών. Το έμπειρο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό μας σας εγγυάται την άμεση και ποιοτική εξυπηρέτησή σας. Πελασγία 42, Περιστέρι 210 5717 175 και 210 5781 288. Μια τεράστια ιστορία, η Ταβέρνα Κατσαρίνα από το 1893 προσφέρει στους θαμώνες της εκλεκτά πιάτα κρεατικών, ψητά της ώρας, φρέσκα μαγειρευτά φαγητά και χειροποίητες πίτες. Ο χώρος μας επίσης προσφέρεται για επαγγελματικές συγκεντρώσεις και δεξιώσεις, ενώ όταν ο καιρός είναι καλός μπορείτε να απολαύσετε τα πιάτα μας στην καταπράσινη αυλή μας. Λεωφόρος Κηφισίας 311 και Τσαλδάρη Παναγή 43 Κηφισιά. 210-6254-072 και 210-6252000. Αθλητικός Σύλλογος Με Ανδρός. Στον Αθλητικό Σύλλογο Με Ανδρός, σκοπός μας είναι να καλωσορίσουμε όλους εκείνους που αγαπάνε τον αθλητισμό στο Ολυμπιακό άθλημα του ΤΑΕΚ Βοντό. Παιδιά από 3 ετών έως άτομα μέσης ηλικίας μπορούν στις εγκαταστάσεις μας μέσα από το άθλημα του ΤΑΕΚ Βοντό και πάντα με την σωστή καθοδήγηση να μάθουν έννοιες όπως ήθος, πειθαρχία, να εκγυμνάσουν το σώμα αλλά και το πνεύμα τους και να καλλιεργηθούν ως αθλητές με όφελος που θα τους ακολουθήσει σε όλα τα επίπεδα της ζωής τους. Ο Αθλητικός Σύλλογος μας είναι αναγνωρισμένος από την Ομοσπονδία ΤΑΕΚ Βοντό και την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Ήρωος Μάτσι 76, Άλιμος. 210-9936-630 και Καλυβίων 123, Λαγονίση. 2291-0-24-226. www.asmeandros.gr. Στον Αθλητικό Σύλλογο Kickboxing Πυγμή Victory Camp, σκοπός μας είναι η ανάδειξη της ευγενής άμυλας, του ομαδικού πνεύματος, της αυτοεκτίμησης και της διαχείρισης του θυμού στους νέους μας αθλητές. Οι εγκαταστάσεις μας, έκτασης 850 τετραγωνικά μέτρα, διαθέτουν όλες εκείνες τις προϋποθέσεις για τη σωστή εκμάθηση και καθοδήγηση στα αθλήματα του Kickboxing, Muay Thai, MMA, Krav Maga, αήμαχων, Cross Training και της πυγμαχίας. Οι προπονητές, όπως και ο σύλλογός μας, είναι πιστοποιημένοι από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Κρυστάλλι 42, Αγία Νάργυρη, 697-928-1402, www.victorycamp.gr. Στόχος μας στον Αθλητικό Σύλλογο Καλλιθέας Θεαγέννη είναι το αθλητικό μέλλον των παιδιών σας. Τα 12 χρόνια επιτυχίας μας στο αγωνιστικό ΤΑΕΚ Βοντό σε Ελλάδα και εξωτερικό, σε συνδυασμό με τους επιστημονικούς μας συνεργάτες, εγγυώνται την ασφάλεια των παιδιών σας στα πρώτα τους αθλητικά βήματα. Ο σκοπός του Αθλητικού Συλλόγου Θεαγέννη είναι η ανάδειξη πρωταθλητών που θα ταξιδέψουν μαζί μας για μια όμορφη πορεία προς το Ολυμπιακό όνειρο. Χαροκόπου 115-117, Καλλιθέα 210-9566-368-www.theagennis.gr.
12 Gods λοιπόν, εκπομπή μας εδώ στο Extra Channel και πάμε στο Σύλλογο Θεαγέννης σε ένα κυριολεκτικά φυτόριο πρωταθλητών, μικρών πρωταθλητών πάντα στο Ολυμπιακό Άθλημα του Ταϊκβοντό. Κοντά μας ο δάσκαλος και προπονητής Γιώργος Τάγκας, που γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Να φιλήσω τον δάσκαλο, τον παλιό, έχουμε πολύ μεγάλο παρελθόν μαζί και χαίρομαι που ήρθατε σήμερα για να κάνουμε αυτή την παρουσίαση. Πολύ ωραία. Πάμε κατευθείαν στη δράση. Βλέπω εδώ κύπελα, γίνεται ένας πανικός. Ταϊκβοντό, Ολυμπιακό άθλημα, έχουμε φυτόριο πρωταθλητών, μικρών, ναι. Τσιρικάδων. Η Ένωση Ταϊκβοντό Νοητού Ελλάδος τον τελευταίο καιρό κάνει ένα πολύ μεγάλο πρωτάθλημα που λέγεται Κιμελιού. Για τρεις συνεχόμενες φορές ο σύλλογός μας έχει βγει πρώτος στην γενική κατάταξη. Και επειδή ασχολούμαστε πάρα πολύ με αυτό που είπατε πριν λίγο, το φυτόριο των μικρών παιδιών, δίνουμε πάρα πολύ σημασία και έμφαση στο να δημιουργήσουμε τους νέους πρωταθλητές. Έχουμε βγει τρεις φορές πρώτοι και τώρα πολύ σύντομα την άλλη εβδομάδα γίνεται το τέταρτο Κιμελιού και ευελπιστούμε να τα πάμε πάλι καλά. Σερβία, νομίζω πρόσφατα. Σερβία πρόσφατα σε ένα πολύ μεγάλο πρωτάθλημα G1. Είχαμε δύο μεγάλες επιτυχίες. Είχαν κατέβει 4 κορίτσια δικά μας και δύο αθλητρίες μας που είναι παγκόσμιου επίπεδου με 48 χώρες με πολύ ψηλό επίπεδο. Μάλιστα για τους ενήλικους το G1 σημαίνει ότι έχουν και βαθμολογία για την παγκόσμια κατάταξη. Και μάλιστα κάποιος, αν μπαίνει στις πρώτες θέσεις, έχει και το δικαίωμα να μπει σε Ολυμπιακή κατηγορία να παίξει στο Ολυμπιακό Πρωτάθλημα. Και βέβαια είναι και κάτι το οποίο έχει και να κάνει και με το μέλλον των παιδιών. Έτσι, σχολικά νομίζω ότι παίρνουν μόρια. Ναι, παίρνουν μοριοδότηση για τα παιδιά που είναι που κατεβαίνουν στα επίσημα πανελλήνια πρωταθλήματα από κάποια ηλικία και μετά. Δηλαδή, συνήθως από τρίτη γυμνασίου και μετά παίρνουν και μοριοδότηση για το σχολείο τους, για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Αλλά δεν είναι αυτό που μας ενδιαφέρει μόνο. Μας ενδιαφέρει να φτιάξουμε υγιείς ανθρώπους, το πιο σημαντικό, δυνατές προσωπικότητες και να θωρακίσουμε την προσωπικότητά τους. Με στοιχεία όπως αυτοπεποίθηση, αυτοέλεγχο, πράγματα που είναι πολύ σημαντικά και πειθαρχία βέβαια, γιατί οι πολεμικές τέχνες ξεκινάνε από εκεί και τελειώνουν εκεί. Ταϊκβοντό λοιπόν, πλειοψηφία πόδια. Ναι, δουλεύουμε πάρα πολύ τα πόδια, ειδικά για το Ολυμπιακό αγώνιο του Ταϊκβοντό. Είναι περίπου 80-90% το πόδι. Είναι πολύ σημαντικό. Ταιριάζει και στη δική σου ιδιοσυγκρασία. Ναι, ναι. Αν θυμάμαι καλά, όλη η θητεία σου και σαν πρωταθλητής και σαν αθλητής, τα πόδια είχαν κυρίαρχο ρόλο. Ναι, είναι πολύ σημαντικό κομμάτι και τα δουλεύουμε πάρα πολύ γιατί. Πιστεύουμε ότι είναι ένα κύριο όπλο το οποίο μας δίνει τις νίκες. Για να δούμε το μήλο κάτω από τη μιλιά πέφτει. Να ψάξουμε ένα μικρό παιδάκι. Έλα εσύ, να σε δούμε. Λοιπόν, για πάρε μια θέση μάχης. Πάμε Ρίτα. Να δω μια τόλιο εδώ πέρα στα χέρια μου. Πάρα πολύ ωραία. Πάει πιο ψηλά. Πολύ ωραία. Πάει πιο γρήγορα. Θα κάνουμε και μια Μια στροφή, ένα στροφή πάλτου. Πάρα πολύ ωραία. Να κάνουμε και την υπόκληση. Τσαρίτιο, ναι. Συγχαρητήρια. Βλέπω ότι οι γυναίκες είναι πεισματάρες. Είναι πολύ δυνατές. Στο Ταϊκβοντό τα τελευταία χρόνια οι γυναίκες κυριαρχούν. Μαύρες ζώνες. Γυναίκες, έλα εσύ. Να δούμε κάτι γρήγορο και αργό. Αμέ. Ο δάσκαλος σου τι θα κάνεις. Κάνεις συνεχόμενα το λίγο. Χωρίς να πεις το πόδι κάτω. Να με χτυπήσεις. Πολύ ωραία. Έλεγχο, έχουμε έλεγχο. Πάμε. Εκεί μπορεί να μείνει μια ώρα. Φτάνει. Πάρα πολύ ωραία. Ωραίος ο αέρας σου. Ολυμπιακό άθλημα λοιπόν το Ταϊκβοντό. Να το δούμε στην πράξη. Μετακίνηση κατευθείαν στο τερέν. Ωραία, πάμε στη δράση. Πάμε να δείξουμε λοιπόν στους τηλεθεατές πώς γίνεται το όλο σκοράρισμα, τσόν και χόγκ, μπλε και κόκκινη γωνία. Και πάμε να τους. Μπλε και κόκκινη, λοιπόν. Καλωδιώσουμε. Αυτά εδώ είναι τα ειδικά σύνεργα που έχουμε, που τα βάζουμε πίσω στην πλάτη των αθλητών. Εδώ θα βάλουμε παραδείγματος χάρη του τσόγκ. Κρατάς λίγο, σε παρακαλώ. Βεβαίως. Αυτά είναι Bluetooth τεχνολογία, έτσι ώστε όταν κλωτσίσει ο αντίπαλος, κατευθείαν να γραφτεί στην τηλεόραση. Έλα πίσω να σε δει. Έτσι. Να το δούμε και στην κάμερα. Εδώ. Κι άλλο. Αυτό εδώ, είναι. Πολύ ωραία. Βάζουμε αυτό. Κατά αυτόν τον τρόπο, Γιώργο, δεν υπάρχει περιθώριο για παράπονα, ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό έχει εξελιχθεί πάρα πολύ το Ταϊκβοντό. Πάρα πολύ έχει εξελιχθεί αυτό. Λοιπόν, τα δύο παιδιά που έχουμε εδώ δεν είναι τυχαίοι αθλητές, είναι πρωταθλητές στην κατηγορία τους. Μάλιστα, ο Νίκος είχε βγει στους εφήβους πρώτος πρωταθλητής Ευρώπης στο πρωτάθλημα που είχε γίνει, το πρώτο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα συλλόγων που είχε γίνει στο γήπεδο του Ταϊκβοντό. Και εδώ ο φίλος μας ο άλλος έχει κάνει. Τη δεύτερη
Δεύτερη θέση. Θέση. Εντάξει, ο Θάνος εδώ. Θα γίνει μάχη δηλαδή. Έτσι. Θα γίνει μάχη, θα δούμε λίγο τους στόχους που σκοράρουμε. Θα βλέπουμε κιόλας εδώ. Να πούμε τους στόχους στα γρήγορα που σκοράρουμε για να πάμε στη δράση και να τους δούμε κατευθείαν. Λοιπόν, να πούμε λίγο τους πόντους. Πάμε. Θέση μάχης. Λοιπόν, όταν χτυπήσουμε οποιαδήποτε απλή κίνηση, ανοιχτό θώρακα, κλωτσάμε. Όσες φορές έχουμε απλές κινήσεις στο θώρακα, είναι ένας πόντος. Mm-hmm. Όταν έχουμε περιστροφικές κινήσεις, πάμε ανοιχτό θώρακα, στροφή. Στροφή. Αυτές οι περιστροφικές κινήσεις θα γράφονται με τρεις πόντους. Αλλά βέβαια το ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αναγνωρίσει αυτή την κίνηση, άρα παίρνει τον πόντο και μετά οι κριτές προσθέτουν άλλους δύο πόντους. Λοιπόν, μ' αρέσει πάρα πολύ και επειδή όπως ξέρεις μ' αρέσει πάρα πολύ η δράση και ο στίβος μάχης. Να το δούμε. Ετοιμαζόμαστε να το δούμε στην πράξη. Να πω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ πάρα πολύ που ήρθες και μου. Θα είπαμε. Έχουμε φυτώριο πραγματικά πρωταθλητών εδώ στον Αθλητικό Σύλλογο. Η σημερινή μας εκπομπή και το αφιέρωμα ήταν για το Ολυμπιακό Αθηματοτάκι εδώ. Πάντα εδώ στην εκπομπή μας 12 Gods στο Extra Channel. Να είστε καλά. Everybody say Opa. Everybody say Opa.
Οπα! Τόκα καφέ. Ελάτε το πρωί στο Τόκα καφέ για να απολαύσετε τον μοναδικό house brand καφέ σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον. Το βράδυ με την παρέα σας μπορείτε να παρακολουθήσετε τους αγώνες της αγαπημένης σας ομάδας, απολαμβάνοντας την πύρα σας μαζί με τους εκλεκτούς μεζέδες μας. Αγίου Φανουρίου 54 Ήλιον. 210-2626-191. Αν σκέφτεστε την υγρά αεριοκίνηση για το αυτοκίνητό σας, η λύση είναι μία. Power Auto Gas. Στο ηλεκτρολογείο, συνεργείο αυτοκινήτων. Power Auto Gas παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, όπως βελτίωση οχημάτων, εγκατάσταση συστήματος υγρά αερίου, τεχνικό έλεγχο και σέρβις. Ενώ διεκπεραιώνουμε τις μηχανικές επισκευές από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Διαθέτουμε επίσης μία ευρεία γκάμα ανταλλακτικών, συνεργαζόμενοι με τους μεγαλύτερους οίκους του χώρου, Κύπρου 53 και Ζαλοκώστα 25 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5777-507 www.powerautogas.gr. Η εταιρεία μας εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής εδώ και 30 χρόνια με την κατασκευή ανοξείδωτων επαγγελματικών και οικιακών σκευών. Συγχρόνως εισάγουμε από την Ιταλική αγορά ανοξείδωτα δοχεία με πενταετή εγγύηση. Οι βάσεις από ανοξείδωτο ατσάλι κατασκευάζονται στο εργοστάσιό μας και τηρούν όλες τις προδιαγραφές για τη σωστή στήριξη των δοχείων. Τα δοχεία μας χρησιμεύουν για την αποθήκευση προϊόντων όπως το λάδι, το κρασί, το μέλι και άλλα πολλά. Είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι 1810 με κολλήσεις μικροπλάσμα για την αποφυγή εστίας μικροβίων. Η εταιρεία μας παρέχει αποκλειστικά χοντρική πώληση. Το πρωτότυπο συνεργείο αυτοκινήτων Overlimits Technics ιδρύθηκε το 1998 από τον Γιώργιο Τοπκάρογλου. Με τη χρήση νέων μεθόδων ελέγχου και σε συνδυασμό με τον υπερσύγχρονο μηχανολογικό και ηλεκτρονικό μας εξοπλισμό, σας εγγυούμαστε την άμεση και σίγουρη αποκατάσταση οποιοδήποτε τεχνικού προβλήματος. Συνεργαζόμενοι με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες, αναλαμβάνουμε εμείς την διεκπαιρέωση της αποζημίωσης για την επισκευή του οχήματός σας. Εφήρας 14 έως 16 ήλιον. Τηλέφωνο 210-2626-799 www.overlimits.com. Νηφικομάνια by Decatorum. Στην Νηφικομάνια δεν είμαστε ένα ακόμα κατάστημα νηφικών, αλλά μια καινούρια πρόταση στον χώρο του γάμου που απευθύνεται στις νύφες του σήμερα που χρειάζονται μια φιλική και χαρούμενη προσέγγιση. Στην Νηφικομάνια by Decatorum θα βρείτε πρωτότυπα σχέδια νηφικών, βραδινών φορεμάτων και αξεσουάρ, στεφάνια και μπουμπονιέρες. Επίσης παρέχουμε και προτάσεις για παρανυμφάκια. Σας περιμένουμε. Φιλοθέης 54 Νέο Ηράκλειο. 213-00-47-387. 93-72-16-066 www.nifikomania.gr. Γενικό Συνεργείο Τζάρτζαλος Γιώργος. Στο Γενικό Συνεργείο Τζάρτζαλος Γιώργος, το σέρβις, ο διαγνωστικός έλεγχος, η συντήρηση και η βελτίωση του οχήματός σας είναι δική μας υπόθεση. Αναλαμβάνουμε τον έλεγχο και την επισκευή κάθε τύπου αυτοκινήτου, τόσο στον ηλεκτρολογικό όσο και στον μηχανολογικό εξοπλισμό του. Διεκπεραιώνουμε και αποζημιώσεις από ασφαλιστικές εταιρείες. Εμπιστευτείτε μας, δεν θα απογοητευτείτε. Κλεισούρας 20 και Σαριανή. 210-7234-807. Ότο Εξέλιξης.
Στην Ότο Εξέλιξης αναλαμβάνουμε την διεκπαιρέωση από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες για την επισκευή του οχήματός σας. Προσφέρουμε γενικό σέρβις για μια τεράστια γκάμα μοντέλων, φανοβαφή, εμπορία ανταλλακτικών και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Λεωφόρος Φυλής 169 Ήλιον. 210-2693-207. 217 www.autoexelixis.gr. Καλησπέρα αγαπητοί τηλεθεατές. Σας καλωσορίζουμε στην ενότητα του μηχανοκίνητου αθλητισμού και του αυτοκινήτου στην εκπομπή του EVCOACH. Μαζί μας σήμερα ο Κώστας ο Άνθιμος. Όσοι δεν γνωρίζετε τον Κώστα τον Άνθιμο, είναι τρεις φορές πρωταθλητής Ελλάδας στο kickboxing και κάτοχος μαύρης ζώνης και δεύτερου ντάν στο kickboxing. Ο Κώστας έχει διαπιστευτεί ως προπονητής kickboxing από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Kickboxing και αυτή τη στιγμή μεταδίδει τις γνώσεις του αλλά και την αγάπη του για το kickboxing στις νεότερες γενιές στη σχολή του που διατηρεί στα Μελίσια. Αλήθεια Κώστα, πες μας 2-3 πράγματα για τη φιλοσοφία της σχολής σου και της διδασκαλίας, τον τρόπο που προσεγγίζεις τους μαθητές σου. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον δάσκαλό μου, τον Νίκο Ασκητή, που με βοήθησε να φτάσω εδώ. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις σωστούς δασκάλους. Έτσι και εσύ διδάσκει σωστά αυτό που έμαθες. Από εκεί και πέρα η αρχή της διδασκαλίας και της σχολής, της δικιάς μου, είναι ότι τα παιδάκια πρέπει να έχουν αυτοσεβασμό, να σέβονται τους συνανθρώπους τους και να μάθουν μέσα από τον αθλητισμό την ευγενή άμυλα. Πολύ όμορφο. Επίσης, Κώστα, θα ήθελα να μας μιλήσεις για ένα άλλο σου κομμάτι του εαυτού σου. Mm-hmm. Αυτό του, γιατί ο Κώστας δεν είναι μόνο αθλητής του kickboxing, είναι και οδηγός αγώνων. Και μάλιστα του αρέσει πάρα πολύ το drift. Έχει πάρει μέρος παλιότερα από ό,τι μου είπε σε αγώνες drift και αυτή τη στιγμή ετοιμάζει το καινούριο του όπλο. Μπορείς να μας πεις 2-3 πράγματα για το όπλο σου. Πραγματικά θα είναι όπλο αυτό το αυτοκίνητο. Πάλι θα ξεκινήσω και θα ευχαριστήσω τον μηχανικό μου, τον Βαγγέλη τον Τζολιάκο, που πρώτα απ' όλα είναι άνθρωπος και μετά είναι μηχανικός. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό στις μέρες μας να υπάρχει ανθρωπιά. Στείλουμε κάτι πολύ καλό. Έχω ένα Nissan 200SX με μοτέρ από το Toyota Supra, του JZ. Τι μοτέρ είναι αυτό? Αυτό είναι 3.000 κυβικά. Εξακύλινδρο. Εξακύλινδρο. Σε σειρά. Τούρμπο. Μέχρι πόσο άλογα μπορεί να φτάσει? Πάρα πολλά. Δηλαδή, το χιλιάρικο δηλαδή, που λέμε είναι για πλάκα. Τι εννοείς χιλιάρικο? Έχει πολλές αντοχές αυτό το μοτέρ. Για αγγιτόμετρο μιλάς ή για ύπους? Όχι, για ύπους μιλάω. Είναι πολύ αξιόπιστο μοτέρ. Τόσο χρειάζεσαι για έναν αγώνα drift? Όχι, δεν χρειάζεσαι τόσο. Για μένα χρειάζεται χέρια πρώτα. Και μετά χρειάζονται τα άλογα. Ένα αυτοκίνητο πρέπει να είναι καλά στημένο, να έχει μοτέρ δυνατό, να έχει καλή μετάδοση. Και από εκεί και πέρα σιγά σιγά όλα έρχονται, πιστεύω. Σε τι φάση εξέλιξη είναι τώρα το αυτοκίνητό σου? Τώρα έχει ραφτεί όλο το αυτοκίνητο, έχει ενισχυθεί, έχει μπει το roll bar, έχει αγοραστεί το μοτέρ. Είμαστε στη φάση τώρα του χτισήματος του μοτέρ. Που είναι και πολύ σημαντικό κομμάτι και πολύ δαπανηρό.
Χορηγή. Χορηγή είναι ένα κομμάτι που πονάει λίγο, γιατί στις μέρες μας... είμαστε στην Ελλάδα. Είμαστε στην Ελλάδα και ενώ ο μηχανοκίνητος αθλητισμός και τα μαχητικά αθλήματα έχουν κάτι πολύ κοινό. Έχουν πολύ καλούς αθλητές, αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχουν υποδομές. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να το κοιτάξει λίγο η πολιτεία. Τέλος πάντων, μην ξεφεύγουμε από το θέμα. Ας το προσπαθούμε. Πονάει, ας το προσπαθήσουμε εμείς όσο μπορούμε. Λοιπόν... Γιατί αν περιμένουμε την πολιτεία, θα περιμένουμε για πολλά ακόμα χρόνια. Ακριβώς. Από εκεί και πέρα, το καλό είναι ο ένας να βοηθάει τον άλλον. Ναι. Το σημαντικό είναι, πιστεύω, ότι πάντα να βρίσκονται χορηγοί, διότι θεωρούμε ότι ο χώρος των αγώνων του αυτοκίνητου και του drift μαζεύει τόσο κόσμο. Και κόσμο ο οποίος είναι δυναμικός, ξοδεύει, ταξιδεύει. Είναι σημαντικός χώρος και για τους χορηγούς. Το ήξερες επίσης ότι και κάποιος άλλος μεγάλος αθλητής, οδηγός αγώνων, του αρέσει να ασχολείται και με το ring. Κάτι έχει πάρει ταυτή. Για το Hamilton. Ακριβώς. Τι έκανε, για πες, ξέρεις. Εσύ θα μου πεις καλύτερα. Εγώ θα πω. Εγώ, εντάξει, μέσα στα ring τόσα χρόνια. Okay. Ο Lewis Hamilton, λοιπόν, δεν δίστασε να ανέβει πριν λίγες μέρες, πριν τον αγώνα στο Grand Prix του Μεξικού, και να μετρηθεί με τον Λούκα Λίμπρε, τον μύστικο, πάνω στο ρινγκ. Ας τον απολαύσουμε. Ωραίος ο Λούις, Πολύ καλός. Αθλητάρας σε κάθε περίπτωση και απίστευτη φυσική κατάσταση. Δεν κερδίζει αλλιώς παγκόσμια πρωταθλήματα. Όχι. Ωραίος. Και εδώ είναι πολύ όμορφα. Είναι πολύ ωραία. Ωραίο μαγαζί, στο κέντρο των Μελισσίων, πάνω στη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Και μάλιστα είναι δίπλα η Κρεπερή και εδώ είναι το καινούριο κομμάτι που είναι η Μπιραρία. Ναι. Κρεπερή 78 στα Μελίσσια. Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά ο Θάνος. Παλεύει σκληρά όπως όλοι μας και έχει πολύ ωραία και καθαρά πράγματα. Τέλεια, τέλεια, πολύ όμορφα. Λες να πάρουμε κάτι. Με την κουβέντα πίνασε. Για πες. Ξέρω ότι έχει πολύ ωραία μπέργκερ. Έχει πολύ ωραία μπέργκερ, έχει πολύ καλές κρέπες, κρύα πιάτα, ομελέτες, μπύρες, πολύ καλές. Μεγάλος κατάλογος από μπύρες, Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία. Κρύα σάντουιτς, γλυκά. Τέλεια. Εγώ λέω να πάρω κανένα μπέργκεράκι. Εγώ μια κρεπούλα θα πάρω. Και εγώ θα πιω αθλητική. Και, και εγώ θα πω για μια μπύριτσα. Ωραία, εγώ όχι. Πορτοκαλάδα. Τέλος της αγωνιστικής χρονιάς σιγά σιγά πλησιάζουμε και ολοκληρώνονται τα πρωταθλήματα. Το ενδιαφέρον του μηχανοκίνητου αθλητισμού στρέφεται αυτό το Σαββατοκύριακο στο νομό Κορινθίας. Ακριβώς. Όπου η αγωνιστική λέσχη αυτοκινήτου Κορινθίας διοργανώνει με την έγκριση της ΟΜΑΕ το 35ο Sprint Κορίνθου. Μας έχουν στείλει δελτίο τύπου. Ναι. Θες να μας το διαβάσεις? Θα διαβάσω. Λοιπόν, όλα είναι έτοιμα για τη διαξοδοχή. Συγγνώμη, όλα είναι έτοιμα για τη διαξαγωγή του 35ου Rally Sprint Κορίνθου που θα πραγματοποιηθεί το διμήρο 7-8 Νοεμβρίου στην ειδική διαδρομή Κλένια που συγκεντρώνει 38 συμμετοχές. Ο αγώνας προσμετρά στο κύπελο χώματος 2015 ως ο τέταρτος γύρος του θεσμού και όπως είπες και εσύ Άρη, διοργανώνεται από το Αθλητικό Σωματείο Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Κορινθίας. Το πεδίο αγωνιστικής αντιπαράθεσης για τα 38 πληρώματα θα είναι η γνωστή ειδική διαδρομή Κλένια, που έχει μήκος 11,85 χιλιόμετρων. Ακροπολική διαδρομή. Κανονικά. Ειδική μάλλον. Ναι. Και θα πραγματοποιηθεί 3 φορές. Λοιπόν... Για να πάρετε μια εικόνα από την διαδρομή,
Σας έχουμε ένα παλιότερο βίντεο, σας έχουμε ετοιμάσει αποσπάσματα από ένα παλιότερο in-car βίντεο, ένα φανταστικό πραγματικά βίντεο όπου φαίνεται η συνεργασία μεταξύ οδηγού και συνοδηγού. Είναι από εκπληκτικά in-car πλάνα της ομάδας Bosgionello's Racing Team με τους Bosgionello και Παναρίτη ως πλήρωμα του Ford Escort MK2. Απολαύστε το. Τα αριστερή μπουκα. Γιατί στο παράθυρό σου. Κάνετε σε 5 δεξιά. Κάνετε σε 5 δεξιά και 30. Για 5 δεξιά μπουκα. 5 δεξιά μπουκα. 5 δεξιά μπουκα. Κατέβασε. 4 αριστερή μπουκα μέσα στο σκινητάρι. Μπουκα μέσα, μέσα, μέσα. Πάμε, πάμε, πάει. 4 δεξιά μπουκα μπροστά σου. Πάει. 4 δεξιά μπουκα. 50. 5 αριστερή μπουκα επάνω. Και έχει σκεφτεί 50. 50 για 5 αριστερή μπουκα σε 4 δεξιά μπουκα μαζί. 5 αριστερή μπουκα, 4 δεξιά μπουκα. Κατέβασε, 30. 4 αριστερή μπουκα. Πάει καλά τα μαξί. 4 αριστερή μπουκα σε 5 δεξιά. 100. Κάνε τα αριστερά πατημένο στα κλαριά. Στα κλαριά κάνε τα αριστερά. Και έχει και 100. Φρένα στην κολόνα για 3 αριστερή μπουκα. Πόρτα μου είναι κλειστή, κλειστή. Σε 3 δεξιά μπουκα. 3 δεξιά μπουκα. Σκόνη μέσα. 50. 4 αριστερή μπουκα. Σε 4 δεξιά μπουκα μαζί. Σε 4 δεξιά μπουκα μαζί. Μία κάτω για να ακούει. 4 αριστερή μπουκα διαρκείας στο Μαντρί. Διαρκείας. Πάει, πάει, διαρκείας. Πάει, πάει ακόμα, ακόμα. 35 αριστερή στα κλαριά από κάτω. Στα κλαριά από κάτω. Και φρένα για 3 δεξιά μπουκα. Θα σακίσω την πόρτα μου. 3 δεξιά μπουκα. Σε 5 αριστερή διαρκείας πατημένος και χάνεται ευθεία για 5 δεξιά μπουκα. Χάνεται ευθεία σε 5 δεξιά μπουκα πατημένη. Μπουκα πατημένη σε 4 αριστερή μπουκα. 4 αριστερή μπουκα. Για 4 δεξιά μπουκα. Σε 5 αριστερή μπουκα μετά. 5 αριστερή μπουκα. Σε 5 δεξιά μπουκα και ανηφόρα. Ανηφόρα 50. Χάνεται σε 4 αριστερή μπουκα. Χάνεται 4 αριστερή μπουκα. Ισώνει 30. Σε 4 δεξιά μπουκα κατηφόρα μόσικο και 100. 100 για 5 αριστερή μπουκα σε 5 δεξιά. Πόσικο πολύ. Σε 5 δεξιά στην ελιά. Τώρα παραδείγμα. 5 δεξιά στην ελιά σε 5 αριστερή μπουκα. 5 αριστερή μπουκα. Φρένα για 3 δεξιά μπουκα. Φρένα για 3 δεξιά μπουκα. 95 αριστερή διαρκείας μπουκα μεγάλη. Μεγάλη. Γλύψε τσιμέντα από αριστερά σου. Φρένα σως 3 δεξιά. Φρένα σως 3 δεξιά. Σε 5 αριστερή κατηφορική γλιστράμε πολύ μου φαίνεται. Μπουκα, μπουκα, 5 αριστερή μπουκα. Φρένα στην κολόνα για 4 δεξιά μπουκα. 4 δεξιά μπουκα. Φοβερό βίντεο, ε. Και φοβερή συνεργασία μεταξύ τους. Ο οδηγός κόβει, ο συνοδηγός ράβει. Άρε Λίνο, πού είσαι? Ο Λίνος ήταν ο δικός μου συνοδηγός όταν τρέχαμε στο πεζό το ΚΑΠ, αλλά μας τον έφαγε ιατρική. Είναι ορθοπαιδικός τώρα, κατάλαβες, πρέπει να είναι ορθοπαιδικός. Έπρεπε να τον ακούσεις, να μου διαβάζει Φτέρη, στο ράλι Αχαιός. Παρεπιπτόντως, στη Φτέρη θα γίνει και ο επόμενος αγώνας που έχουμε, το 6ο ράλι Sprint Αιγίου, στις 14-15 Νοεμβρίου. Θα μιλήσουμε για αυτόν τον αγώνα στην επόμενη εκπομπή, αλλά παρόλα αυτά οι άνθρωποι έχουν ήδη ανεβάσει κάποια πραγματάκια. Θα πραγματοποιηθεί ουσιαστικά στη Φτέρη, η οποία ξεκινάει από το βουνό και τελειώνει στη θάλασσα. Στο τέλος της διαδρομής, την ώρα που δίνεις το καρνέ για να πάρεις τη σφραγίδα, τα φρένα έχουν αρχίσει και βγάζουν καπνούς. Λες τώρα, άντε να μου το δώσουν να φύγω, γιατί θα πάρουμε φωτιά εδώ πέρα. Έχουμε μάθει ότι η Άλμα Αιγίου κάνει πολύ καλή δουλειά, ναι, στην προετοιμασία. Πολύ καλή δουλειά, έχουν πραγματικά. Έχουν ανεβάσει, ναι, και κάτι βιντεάκια. Έχουν ανεβάσει, ναι, ένα βίντεο με τη διαδρομή. Έχουν κάνει πολλές προετοιμασίες πρώτα απ' όλα. Θα τα δούμε και παρακάτω. Έχουν ανεβάσει και ένα βίντεο της διαδρομής. Ας απολαύσουμε κάποια αποσπάσματα, γιατί να το απολαύσουμε όλο είναι πολύ μεγάλο. Who with it now?
Όπως είδατε και στο βίντεο, η φορά της ειδικής είναι η σωστή, δηλαδή από πάνω προς τα κάτω. Έτσι είναι η φτερή δυνατή. Παρ' όλα αυτά, οι άνθρωποι για να την κάνουν όσο γίνεται πιο ασφαλή για τους αγωνιζόμενους και για τους θεατές, έχουν κάνει μια σειρά από εργασίες. Όπως αναφέρονται στο δελτίο τύπου που μας ήρθε. Ναι. Κώστα, μπορείς να μας διαβάσεις μερικά πράγματα από αυτά που κάνανε. Λοιπόν, οι εργασίες οι οποίες έγιναν περιλαμβάνουν καθαρισμός ρήθρων από χώματα και χόρτα που περιόριζαν την ορατότητα αλλά και μείωναν το πραγματικό πλάτος του δρόμου, ασφαλτόστρωση τμήματων που είχαν υποστεί ζημιές, αποκατάσταση οδοστρώματος σε σημεία που είχαν υποστεί ζημιές, τοποθέτηση προστατευτικής μπαριέρας μήκους περίπου 400 μέτρων σε επικίνδυνα σημεία. Και έχει πολλά εκεί πέρα. Mm-hmm. Τις επόμενες μέρες, πέραν της προβλεπόμενης σήμανσης της ειδικής διαδρομής που προορίζει ο κανονισμός, έχει προγραμματιστεί και ο καθαρισμός του οδοστρώματος από χώματα. Όπως είδαμε στο βίντεο, έχει αρκετά κομμάτια που έχει χώματα και τα οποία είναι πάνω στροφή. Ξέρεις πώς γλιστράει αυτό. Έχει παρασυρθεί από τη βροχή. Και επίσης η τοποθέτηση αμόσακων σε διάφορα σημεία. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία, γιατί γενικά η φτέρη πραγματικά είναι πολύ δύσκολη διαδρομή. Αλλά περισσότερα θα πούμε στην επόμενη εκπομπή. Έτσι κι αλλιώς είναι το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο αγώνας. Αλήθεια, Κώστα, έμαθες τίποτα αν τελικά θα πραγματοποιηθεί ο πρώτος γύρος του Saxo Cup στις ΣΕΡΕΣ? Μέχρι το γύρισμα της εκπομπής δεν είχαμε μάθει κάτι. Ναι, παρόλα αυτά έγινε η συνεδρίαση, αλλά ακόμα δεν έχουμε πάρει κάποιο δελτίο τύπου. Δεν έχουμε καταφέρει να επικοινωνήσουμε με τους ανθρώπους. Περιμένουμε και μια απάντηση από την ΟΜΑΕ. Mm-hmm. Μακάρι να ξεκινήσει αυτός ο θεσμός. Ξέρουμε ότι γίνεται προσπάθεια εδώ και πολύ καιρό για τη δημιουργία ενός καινούριου Cup, το οποίο θα είναι προσιτό. Και θα μαζεύει, θα έχει δυνατότητα, θα εξασφαλίζει δυνατότητα ακόμα και σε νέους ανθρώπους να χαίρονται τις χαρές του μηχανικού αθλητισμού, του μηχανοκίνητου αθλητισμού, και φυσικά να μην δοκιμάζουν την τύχη τους και τις ικανότητές τους στους δημόσιους δρόμους. Θεωρώ ότι είναι μια από τις πιο αξιέπινες προσπάθειες που γίνονται τελευταίο καιρό και θα πρέπει να υποστηριχτεί όσο το δυνατόν. Η τρίτη ανάβαση Αττικής Βαγγέλης Παλαπανίδης διοργανώθηκε από την ΑΛΑ, αγωνιστική λέσχη αυτοκινήτου, και μετράει στο πρωτάθλημα αναβάσεων. Η διαδρομή ήταν 4,2 χιλιόμετρων και είχε κατεύθυνση από το οροπέδιο των Δερβενοχωρίων προς την Φυλή. Πραγματοποιήθηκε σε δύο σκέλη και οι συμμετοχές έφτασαν τις 69. Όπως είπαμε, ο Κώστας Πατσουρέας έγραψε τον καλύτερο χρόνο. Ας απολαύσουμε κάποια στιγμιότυπα από την in-car κάμερα του.
ο Κώστας. Νομίζω ότι είναι σε μια από τις καλύτερες περιόδους αγωνιστικής του καριέρας. Έχεις αποτελέσματα από την, ναι, ναι, από την ανάβαση. Μας τα διαβάσεις. Ωραία. Λοιπόν, στην κατηγορία νη, το ταχύτερο χρόνο της ημέρας σημείωσε ο Κωνσταντίνος Κάκος με Mitsubishi Evo 9. Ο Γιάννης Φωτεινέλης με Honda Civic Type R επικράτησε στην κατηγορία νη έως 2000. Ως τα δίλητρα, ναι, σωστά. Στην κατηγορία α, είναι εκεί πέρα στα χέρια του Αντρέα Ντόφι με Mitsubishi Evo 8. Το 8 αυτή τη φορά. Στην Έψιλον οι νεαροί οδηγοί είχαν την τιμητική τους. Το φόρ νικητής αναδείχθηκε ο Γιώργος Χαγιάς με Ford Escort WRC. Ωραία φίλε, εδώ έχουμε WRC, Εδώ... και ο Ευθυμίου πάλι με WRC στη δεύτερη θέση, Ακριβώς. Του πατέρα του, Του πατέρα του, μάλιστα. Ναι. Την τριάδα συμπλήρωσε ο Διονύσης Τροβάς με BMW M3, που ήταν και ο ταχύτερος οδηγός της κατηγορίας με... με δική του αυτοκίνητο. Μάλιστα. Στην Epsilon, στα 2 λίτρα. Ο Θανάσης Κουρνιάτης με Ford Escort. Και μετά έχουμε, στη Φόρμουλα Σαλούν, όπου ουσιαστικά νίκησε, όπως είπαμε και πριν, ο Κώστας Απατσουρέας με το Evo το 9. Το πιστόλι αυτό, το αυτοκίνητο. Το πιστόλι, ναι, το οποίο έγραψε. Σ' αρέσει, Πολύ. Ναι, το οποίο σε έγραψε και τον καλύτερο χρόνο της ημέρας, όπως είπαμε. Τέλεια. Είχαμε και στο Ρέθυμνο, είχαμε το δεύτερο trial 4x4 Ρεθύμνου για το 2015 που διοργάνωσε ο Μηχανοκίνητος Αθλητισμός Ρεθυμνιώτικος Σύλλογος, Mars. Στην κατηγορία K1 νικητής αποδείχθηκε ο Μινάς Τσουλακίδης με Samurai, Suzuki Samurai. Μπροστά από τους Πανταγιά με Toyota Land Cruiser και Δημήτρη Προβιά με Jeep Wrangler. Στην κατηγορία K2 επικράτησε ο Βαγγέλης Τσουρλάκης με Suzuki Jimny, άρα Suzuki, αυτά είναι. Με τους Γιώργο Λιουδάκη, Suzuki Samurai και τον πρωτοεμφανιζόμενο Γιάννη Πεντάρη, επίσης Suzuki Samurai, στις δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα. Και τέλος στην κατηγορία K3, ο Δημήτρης Κοκκίνης με Jeep Wrangler πήρε την νίκη ακολουθούμενος από τον Μανώλη Ψιστάκη, με ίδιο κατασκευή, παρακαλώ, τον Γιώργο Διαμαντή, επίσης ίδιο κατασκευή, και τον Δημήτρη Στεφανίδη με Suzuki Samurai. Δώσανε ρέστα τα Suzuki και κυρίως τα Samurai. Ναι. Στην αγωνιστική δράση του προηγούμενου Σαββατοκύριακου είχαμε και το 44ο Rally Sprint Θερμαϊκού Λαγκαδά, που διοργανώθηκε από το Σωματείο Αυτοκινητιστικός Όμιλος Θεσσαλονίκης. Ποιοι νικήσανε? Ο Γιάννης Βαλαβάνης, Σωτήρης Καπάρας με Honda Civic Type R, ενώ κυπελούχοι Βορείου Ελλάδας αναδείχθηκαν ο Δημήτρης Κουμπατσής και ο Σάβας Μαυροματίδης με το Peugeot 106 S16, οι οποίοι τερμάτισαν και στη δεύτερη θέση της ειδικής. Κατά τη διάρκεια της απονομής στηρίχθηκε και ενός λεπτού σιγή για την απώλεια, για να τιμηθεί η μνήμη δύο μεγάλων οδηγών του χώρου, που δεν βρίσκονται πια κοντά μας, ο Γιώργος Ραπτόπουλος και ο Κώστας Οτανούσης. Είχαμε πλούσια δράση λοιπόν, αυτή την εποχή έχουμε πλούσια δράση γενικότερα από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και μάλιστα κάτω από τη σκέπη της ΟΜΑΕ, η οποία θεωρώ πλέον ότι βρίσκεται σε στιβαρά χέρια. Έχω την εντύπωση ότι πλέον αναμορφώνεται, ότι υπάρχει ένα θετικό πνεύμα πλέον. Αρχίζει και γίνεται δουλίτσα. Γίνεται δουλίτσα, σιγά, ναι, σιγά. Και αρχίζουν και οργανώνονται διάφορα πραγματάκια και αυτό είναι πολύ καλή βάση ώστε να χτιστεί ένας υγιής μηχανοκίνητος αθλητισμός στη χώρα μας. Κάτι που είναι καλό φυσικά και για τους αγωνιζόμενους και για τους θεατές, αλλά ακόμα και για τους ίδιους τους χορηγούς. Μέχρι το επόμενο Σάββατο, εγώ, ο Άρης ο Κόκας και ο Κώστας ο Άνθιμος, σας χαιρετούμε, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Θα το πούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο.